ή την πειρατεία και μόνο. Σημαντική πλευρά αυτής της ασφάλειας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του από οικολογικές καταστροφές, η προάσπιση της θαλάσσιας ζωής της Μεσογείου, η εξασφάλιση υδάτων πόσιμων. Προτείνω λοιπόν να αναπτύξουμε επίσης μαζί με την ενέργεια μια θετική ατζέντα συνεργασίας με επίκεντρο τη θάλασσα. Και δεν αναφέρουμε μόνο στις μεταφορές, αλλά και σε τομείς καινοτομίας που μπορούν να δώσουν όθηση στην οικονομία μας, όπως είναι η υδατοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια, ο παράκτιος τουρισμός, η κρουαζιέρα, η θαλάσσια βιοτεχνολογία. Για να το προωθήσουμε αυτό το τομέα, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να προωθήσουμε τη συγκρότηση ενός δικτύου από τα Ινστιτούτα μας για τη θαλάσσια κατάρτιση και έρευνα, τα οποία με συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων μπορούν να προωθήσουν από τη βιοτεχνολογία μέχρι την ναυτιλία, προκειμένου από κοινού να προωθήσουμε τις θαλάσσιες υποθέσεις μας. Ανάλογα, όπως για την ενέργεια και για τη θαλάσσια οικονομία, μπορεί να προωθηθεί η συνεργασία των κέντρων ανάλυσης των Υπουργείων Εξωτερικών ή των κέντρων ερεύνης που συνεργάζονται με τα Υπουργεία Εξωτερικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το ζήτημα της ασφάλειας δεν αφορά μόνο εν γέννη την τρομοκρατία. Αφορά και την καταπολέμηση των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών που διακινούνται μέσω ή ανάμεσα στις χώρες μας. Δυστυχώς, και το ξέρετε όλοι σας, το οργανωμένο έγκλημα διαθέτει μορφές οργάνωσης και χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες που καμιά φορά υπερβαίνουν και τις δυνατότητες ξεχωριστών κρατών. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερο η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς. Πιστεύω ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή μόνο μια αρνητική ατζέντα, αλλά μπορεί να γίνει και στοιχείο της θετικής μας ατζέντας. Διότι συνδέεται, τέταρτο, με την ανάπτυξη της συστηματικής ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και ιδεών γενικότερα ερευνητικής δραστηριότητας. Η συνεργασία που ήδη έχει αρχίσει και προωθείται από 5 πανεπιστήμια μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα κράτη που είναι παρόντα. Μπορεί να προωθηθεί επίσης όχι μόνο με ερευνητικά κέντρα, αλλά με ανταλλαγή φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών. Ίσως μια ιδέα θα ήταν να προσφέρουμε ένα μικρό αριθμό υποτροφιών για την υλοποίηση των πιο πάνω. Ίσως, και το προτείνω, θα μπορούσαμε αυτά τα πανεπιστήμια στη συνεργασία τους να διαμορφώσουν ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα για την περιοχή μας που να αναφέρεται σε τέτοια ζητήματα όπως η οικονομία, η κοινωνία της περιοχής και η ιστορία μας, κοινή μας ιστορία. Μία ακόμα ιδέα που θα ήθελα τη σκέψη σας θα ήταν να σχεδιάσουμε και να πραγματοποιήσουμε ανάμεσα στις χώρες και στους φορείς που συμμετέχουν σήμερα ένα κοινό φόρουμ για τη μετανάστευση. Δεν μπορεί να συζητάει η Βόρεια Ευρώπη, οι χώρες της Βορείου Ευρώπης καλά κάνουν για τη μετανάστευση και να μην συζητάμε εδώ οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου για αυτή. Να αναλύσουμε από κοινού πώς θα αποτρέψουμε το εμπόριο των ανθρώπων, των όπλων, των ναρκωτικών, πώς θα καταπολεμήσουμε τα εγκληματικά δίκτυα που διακινούν και προωθούν τη μετανάστευση. Και εξάλλου μην ξεχνάτε ότι μέσα από τη διακίνηση ναρκωτικών όπλων και ανθρώπων υπάρχουν πολλά δίκτυα μαφιόζικα, δίκτυα τρομοκρατικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται. Στα ίδια πλαίσια της συνεργασίας, δίπλα στην οικονομική συνεργασία, στην ενέργεια, στη μάχη της τρομοκρατίας, στη συνεργασία πανεπιστημίων και κέντρων έρευνας, θα επανέφερα την ιδέα για μια πιο σχεδιασμένη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και ιδιαίτερα στον κινηματογράφο και τη μουσική. Ο πολιτισμός είναι μεγάλη παραγωγική δύναμη, αποτελεί ήπια ισχύ και ταυτόχρονα ισχυρή βιομηχανία. Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε το στόχο όλοι μαζί της Αιγύπτου
για μια κινηματογραφική εβδομάδα με έργα από τις χώρες μας συνολικά. Ίσως θα βοηθούσε αν κάποιος αναλάμβανε να κάνουμε και ένα φεστιβάλ της μουσικής από την περιοχή μας. Επίσης, από την πείρα μου και από τις συναντήσεις που έχω κάνει με όλους σας, γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για κοινή δράση και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μας στην προστασία των μνημείων. Ειδικότερα αναφερθώ στην οικονομία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια συνάντηση των αρμόδιων από τα Υπουργεία μας για τις οικονομικές διεθνείς σχέσεις. Και προτείνω σε μια πρώτη του συνάντηση, που μπορούμε να την κάνουμε και στην Αθήνα, αλλά και όπου αλλού προσφέρεται, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε μια στενότερη συνεργασία καταρχάς σε τρεις τομείς. Ο ένας είναι ο τουρισμός, ιδιαίτερα ο τουρισμός κρουαζιέρας. Ο δεύτερος είναι οι μεταφορές, ιδιαίτερα οι υδάτινες μεταφορές, δηλαδή πλοία. Και ο τρίτος είναι να εντοπίσουμε έναν κλάδο νέας τεχνολογίας που μπορούμε, έχουμε την τεχνογνωσία να τον αναπτύξουμε και έχει μια ειδική σημασία για τους πληθυσμούς μας. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη φαρμακοβιομηχανία. Και ίσως στο μέλλον, για να μην βάζω πολλά προς, να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα με ρωτήσει κάποιος και προκύπτει το ερώτημα και εγώ το έβαλα στον εαυτό μου. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Η απάντηση είναι με σχέδιο και συνεργασία. Η απάντηση είναι ότι δεν πρέπει πια να περιοριστούμε, εάν συμφωνείτε, σε μια συνάντηση των Υπουργών κάθε χρόνο στη Ρόδο, αλλά να οργανώσουμε συναντήσεις των ειδικών τμήματων μας και να συντονιστούν τα πιο εξειδικευμένα Υπουργεία. Γι' αυτό προτείνω να επαναφέρουμε στη σκέψη μας τη δημιουργία της συγκρότησης μιας διευθύνουσας ομάδας που θα αναλάβει να συναντηθεί αμέσως μετά το καλοκαίρι και θα σχεδιάσει με ακρίβεια να υλοποιήσει και να προγραμματίσει τις δράσεις που θα συμφωνήσουμε στο παρόν διήμερο. Ίσως μπορεί να μην μπορούν όλοι να συμμετέχουν σε όλα, αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα μπορεί να διερευνήσει σε ποιος τομείς ποιο κράτο μέλος έχει ενδιαφέρον. Το πνεύμα της Ρόδου, The Spirit of Rhodes, που πρώτος το ονόμασε έτσι ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, ο Μπασίλ, είναι το πνεύμα συγκρότησης μιας θετικής ατζέντας σε μια περιοχή που έχει 5 σκληρές συγκρούσεις. Είναι το πνεύμα της συνεργασίας με μια σφαιρική αντίληψη για την ασφάλεια και την προστασία, σεβασμό των συνόρων. Είναι το πνεύμα της Ρόδου, το θετικό πνεύμα στην ανάπτυξη του διαλόγου και στις δημιουργικές πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβουμε. Είναι το πνεύμα της δημιουργικής ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών. Είναι η σφυραλάτηση σχέσεων αδελφοσύνης μεταξύ των λαών μας και ιδιαίτερα της νεολαίας. Για μας, και όπως το κουβεντιάσαμε και πέρσι, το πνεύμα της Ρόδου είναι η αναβίωση των χιλιάδων ετών συνεργασίας και ανταλλαγής αγαθών πολιτισμών, ιδεών ανάμεσα στις χώρες μας. Είναι η έκφραση της ιστορικής ενότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη Βόρεια Αφρική και τις ανατολικές πλευρές της Μεσογείου, της Χερσονήσου των Βαλκανίων και της Ιταλίας με τα κράτη του κόλπου. Την τελευταία φορά που ήμουνα στην Σαουδική Αραβία, ξεναγήθηκα στο νέο αρχαιολογικό της μουσείο, στο οποίο υπάρχουν πλήθος αντικειμένων από το εμπόριο ανάμεσα στις περιοχές του κόλπου και της πόλης της ελληνικής αρχαιότητας, αλλά και της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένα ολόκληρο μουσείο με μια επιλογή εκατοντάδων χιλιάδων εκθεμάτων αποτελεί το δείγμα των δεσμών που έχουμε και πως η άνθηση των δύο περιοχών, τότε της ελληνικής αρχαιότητας και της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, με τις περιοχές του κόλπου, ήτανε αυτές οι δύο περιοχές σε στενή επαφή και σε συνεργασία. Και αν αυτό ήταν δυνατόν πριν από
4-5 χιλιάδες χρόνια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες έπρεπε να είναι παραπάνω από δυνατό και απαραίτητο σήμερα. Γι' αυτό προτείνω για την υλοποίηση αυτού του πνεύματος της Ρόδου χρειάζεται η δραστηριοποίηση της ομάδας διεύθυνσης που ανέφερα πριν και να ορίσουμε στα Υπουργεία Εξωτερικών μας έναν σύνδεσμο που θα αποτελέσει τμήμα ενός δικτύου προώθησης και αναζήτησης των αποφάσεων και προσανατολισμών μας, καθώς επίσης θα σχεδιάσει θεματικές συναντήσεις που θα καταλήξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και θα στηρίξουν αυτές οι συναντήσεις, θα ετοιμάσουν την συνάντηση την επόμενη της Ρόδου που προτείνω να γίνει στα τέλη Αυγούστου του 2018 σε ημερομηνία που καθορίζουν το θρησκευτικό ημερολόγιο των φίλων μας από τον αραβικό κόσμο. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήρθατε στο όμορφο νησί της Ρόδου. Ξέρω ότι είναι μια σχετική ταλαιπωρία γιατί έχετε μια πτήση παραπάνω, αλλά το πνεύμα της Ρόζου ελπίζω να σας καταλάβει, να σας καταλάβει η ομορφιά της και να θέλετε και να συστήνετε σε όλους τους φίλους μας, σε όλους τους υπουργούς να έρχονται εδώ να συζητάμε για το μέλλον μιας περιοχής που είχε στενές διασυνδέσεις εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μια περιοχή πρέπει να ξεφύγει από τις αρνητικές ατζέντες και να θέσει αυτό που προσπαθούμε με το πνεύμα της Ρόδου, να θέσει μια θετική ατζέντα που να βοηθήσει στην ανάπτυξη των κοινωνιών μας και κατά προέκταση της οικονομίας μας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την ζωντανή ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών. Υπήρξε κάποια διακοπή η οποία οφείλεται στη σύνδεση, αυτό που λέμε πρόβλημα στη λασπουριά της εικόνας, έτσι. Είναι ζωντανή εικόνα.